χρόνο και πάμε στον Πέτρο Νάζο, ο οποίος είναι κοντά μας για να μας αποκαλύψει όλο το παρασκήνιο. Γιατί τις τελευταίες μέρες η φτετέλια είδαμε, γυρίσματα είδαμε, Πέτρο μου. Καλημέρα. Δοκιμασίες είδαμε. Καλημέρα και μάλλον θα σας πω και καλό χειμώνα, γιατί μετά το GNTM δεν νομίζω θα τραβήξω κάτι άλλο. Ήτανε το τελευταίο. Τι θερμοκρασία έχει το νησί? Καλά πάμε, αλλά έχει ένα κρύο αεράκι. Έχει 6-7 μποφόρ και σίγουρα δεν μπορώ να πω τι ενοχλεί. Οι βροχές ενοχλούν. Ο κόσμος πάει ακόμα για μπάνιο. Έχουμε ηλιοφάνεια και λίγους τουρίστες. Η Βίκη, τη Βίκη την είδες στα σοκάκια της Βίκης? Βέβαια. Για πες. Στα σοκάκια όχι, γιατί όπως είπε και πριν, τα γυρίσματα ήταν εξαθλητικά. Και μπορώ να σας πω ότι είχε τρομερή ενέργεια σε αυτά τα γυρίσματα, δηλαδή είδαμε να χορεύει μέχρι και ταγκό με τη Μέρη. Εμείς το ταγκό, εμείς το τσιφτετέλι πετύχαμε. Το ταγκό με το τσιφτετέλι, παιδιά, είναι μισό μέτρο διαφορά. Άναγιά σου. Εμείς γράψαμε ένα τίτλο ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που δεν είναι η Σοφία στη Μύκονο και γι' αυτό είσαι την ουσία χορεύει από τη Χαράτη. Είσαι εσύ ένα. Πώς το συνδύασες τώρα? Πάντως η αλήθεια φαίνεται ότι με την Βέρη Βιτινάρος, γιατί τις βλέπουμε και στα πλάνα μας, την εγκάρδια σχέση που διατηρούν, πόσο φιλικές είναι η μία με την άλλη και όλα αυτά, φαίνεται ότι αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα η Βίκη Καγιά από ότι με τη Σοφία Χατζηπαντέλη, που δεν είδαμε κανένα έτσι γλυκό στιγμιότυπο παρά μόνο στην αποχώρηση. Εκεί που έφυγε. Φεύγεις, μα γιατί φεύγεις, μην λίγο ακόμα. Η χαρά είναι αυτή ανίποτη. Γενικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, δηλαδή έκανε ένα ρεσιτάλ χορούμε τη Μέρη και η Μέρη πάρα πολύ όμορφη που την είδα έτσι και όπως βλέπετε και εσείς από τα πλάνα, καρακουκλάρα με λίγα λόγια, πολύ ψηλή, μορφωμένη. Και ήταν πολύ ωραία τα γυρίσματα, χωρίς βέβαια να θέλω να κάψω την παραγωγή. Δεν τράβηξα αρκετά πλάνα γιατί καταλαβαίνω τον κόπο τους. Τράβηξα κάτι το οποίο δεν θα τους ενοχλούσε και σίγουρα ήταν ένα έντονο τριήμερο εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, Πέτρο, τελείωναν τα γυρίσματα, τα πολύ ωραία και τα κοπιαστικά και βγαίνανε μετά να φάνε, να πιούνε, να χαλαρώσουν οι άνθρωποι έτσι όλοι παρέα. Να το ταγκό που λέει ο Πέτρος. Να το, ναι. Ναι, ναι. Εγώ ξαφνιάστηκα. Δεν περίμενα να δω ένα τέτοιο ντουέτο ξαφνικά, γιατί δεν ήταν προσχεδιασμένο με λίγα λόγια. Και είχε και πάρα πολύ πλάκα για μένα. Τίμιο. Ωραία, ωραία. Μπορείς να μας αποκαλύψεις καμιά έτσι μικρή λεπτομέρεια για μια δοκιμασία την οποία πέρασαν τα κορίτσια εκεί του GNTM, οι συμμετέχουσες? Να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα να κάψω την παραγωγή, γιατί καταλαβαίνετε, κάνουν τρομερό κόπο για όλα αυτά τα γυρίσματα. Και εγώ νιώθω πολύ επαγγελματία σε κάτι τέτοιο και δεν θα ήθελα να αποκαλύψω τίποτα περισσότερο παρά να κάνω τη δουλειά μου. Αποκάλυψες... Γιατί δεν είναι ωραίο στην ουσία. Σωστό. Αποκάλυψες τα πιο ωραία, γιατί μας έδειξες τις όμορφες, χαλαρές στιγμές των ανθρώπων της Κριτικής Επιτροπής, τα ταγκό, τα τσιφτετέλια, τα ζεμπέικα, τα ωραία, τους καρσιλαμάδες. Έχω και τις κοπέλες που κάνουν κολοτούμπες, δεν ξέρω αν το έχει βρει η παραγωγή σας. Δεν τους άφησε τελείως ακαυτούς, κάτι πήγες να κάψεις κι εσύ, ειδικά σιγά σιγά ποιο είναι οι κοπέλες που κάνουν κολοτούμπες, ένα ταγκό. Εντάξει, δεν ήταν δοκιμασία. Μια χαρά. Να, εδώ πέρα. Να, είναι... τις βλέπουμε, Πέτρο μου, τις βλέπουμε τώρα. Oh. Και κάνουν κολοτούμπες που ήταν στη Μύκονο. Εγώ ένα τέτοιο τίτλο έβαλα, ότι ήταν πολύ χαρούμενες. Τόση χαρά για μια κολοτούμπα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, όλα τα έχει παραγωγή μας και όλα μας τα παιδιά στο κοντρόλ που κάνουν τα δύνατα δυνατά για να έχουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και να τις προβάλλουμε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ένα γλυκό φιλί στο νησί των Ανέμων. Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι, αν δεν γίνει κάτι όλους τους ενδιάμεσους. Το Πάσχα. Το Πάσχα, σωστά. Το Πάσχα, Πέτρο. Ιστορικά, η Lady Gaga είχε έρθει 10 Οκτώβρη. Άρα κάτι μπορεί να γίνει. Καλή, ναι, υπάρχει και το τρίμηνο τη 28η. Αν έχει καλό καιρό, πάλι κόσμο θα έρθει. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σ' αγαπάμε και σε ευχαριστούμε. Την καλή μέρα. Κοινωνίδες και τα λοιπά, όλα. Έχει περιπτώσεις να πας στη Μύκονο. Υγείου πνεύματος. Ναι, ναι. Παιδιά, λεφτά να έχεις και πας και καθημερινές, μην τρελαίνεστε.